σας κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να αναστελεί εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρονται στην παιδεία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας. Ο κύριος Κοντογιαννόπουλος είπε ότι θα αναπληρωθεί κάθε χαμένη σχολική ημέρα και ότι θα παραταθεί το σχολικό έτος. Μετά τη σύσκεψη που έγινε για τα προβλήματα της παιδείας και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο της, ο Υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει με κατανόηση στο πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου που έχει καθιερωθεί με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων της Αθήνας το μεσημέρι της Πέμπτης θα κάνουν συγκέντρωση στα προπήλαια του Πανεπιστημίου και πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με απόφαση που πήραν σήμερα οι εκπρόσωποι 162 γυμνασίων και λυκείων του νομού Αττικής. Οι συντονιστικές επιτροπές αγώνα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προτείνουν στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών και των σπουδαστών να γίνει πανεκπαιδευτικό πανελλαδικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Βύρων Πολύδρας είπε σήμερα ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα της παιδείας με την υπευθυνότητα αγάπη, που απαιτείται και βλέπει τους μαθητές με αγάπη και κατανόηση. Ο κ. Πολύδρας πρόσθεσε ότι υπάρχουν προτάσεις από τις δύο πλευρές και εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γρηγόρης Φαράκος, ζήτησε σήμερα από τον Υπουργό Παιδείας να ανασταλεί η εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν την παιδεία. Το εκτελεστικό γραφείο της ΕΑΡ, σε ανακοίνωσή του για το ίδιο θέμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η κινητοποίηση των μαθητών είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της εκπαίδευσης. Φραστικές αλλά και ουσιαστικές τροποποίησεις στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έκανε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης Αθανάσιος Κανελόπουλος στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για αυτό το νομοσχέδιο που, όπως είναι γνωστό, συζητείται με τη διαδικασία του επίγοντος σε τρεις μέρες. Η σημαντικότερη τροποποίηση αφορά το άρθρο 6 για την απαγόρευση δημοσίευσης στον τύπο προκηρύξεων ή ανακοινώσεων τρομοκρατών. Όπως είπε ο κύριος Κανελόπουλος, κύριο χαρακτηριστικό του άρθρου είναι ότι δεν θεσπίζεται από την αρχή γενική απαγόρευση, αλλά παρέχεται η δυνατότητα στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που εποπτεύει το ανακριτικό έργο να αποφασίσει την απαγόρευση της δημοσίευσης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις διατάξεις του νόμου περί τύπου. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η απαγόρευση της δημοσίευσης δεν αφορά απαγόρευση είδησης ή σχολιογραφίας, αλλά ανακοινώσεων ή αυτούσιων τμήματων των προκηρύξεων των δηλώσεων των οργανώσεων του οργανωμένου εγκλήματος. Μια άλλη ακόμα σημαντική προσθήκη είναι ότι τιμωρούνται με ισόβια κάθριξη και οι έμποροι διακινητές ναρκωτικών ή ψυχότροπων ουσιών ή μέσων χημικού ή βιολογικού πολέμου, καθώς και όσοι επιτίθενται κατά αστυνομικών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης Ιωάννης Βασιλιάδης, που μίλησε επίσης, είπε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται η ενδυνάμωση των ποινικών διατάξεων που ισχύουν ήδη, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η τρομοκρατική και εγκληματική δράση. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, Έντουαρτ Σεβαρτνάντζε, θα έρθει στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στην πολιτική της κυβέρνησης αναφέρεται τετρασέλιδο αφιέρωμα των Times της Νέας Υόρκης. Στο δημοσίευμα με τον τίτλο «Οι Έλληνες υιοθετούν θατσερική πολιτική για ένα Ολύμπιο έργο» επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση ξαναχτίζει τις σχέσεις της στο εξωτερικό και επιβάλλει λιτότητα στο εσωτερικό για να ξαναζωντανέψει την μαραμένη οικονομία. Στο άρθρο εξαίρονται τα κυβερνητικά έργα του Οχταμίνου αλλά και οι στόχοι της κυβέρνησης να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Ελλάδος ως μέλους της κοινότητας και τις καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Ιδιαίτερα μάλιστα επισημαίνει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, που είναι η μοναδική τα τελευταία 25 χρόνια Έλληνα Πρωθυπουργού. Σκιαγραφώντας το πορτρέτο του κ. Μητσοτάκη μέσα από τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του και την πολιτική του καριέρα, υπογραμμίζει ομοιότητες του με τον καγκελάριο της Γερμανίας Χέλμουτ Κόλ. Καμιά πρόσληψη τακτικού προσωπικού με αδιαφανείς διαδικασίες δεν έγινε στο δημόσιο στη διάρκεια των τελευταίων 8 μηνών. Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργού Προεδρίας Μιλτιάδη Εύερτ, στην οποία τονίζεται ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σε δημοσιεύματα για παράτυπες προσλήψεις είναι αβάσιμοι. Το Ιράκ αφήνει ελεύθερους τους ομήρους
αλλά εμφανίζεται αδιάλακτο στο ζήτημα της αποχώρησης των στρατευμάτων του από το κατεχόμενο Κουβέιτ. Κάποιες ελπίδες για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στον Περσικό κόλπο αρχίζουν να εξανεμίζονται. Και στη Δυτική Ευρώπη, η σφοδρή κακοκαιρία, να πάμε σε άλλο θέμα, σαρώνει τα πάντα. Στις βασικές εξωτερικές ειδήσεις, να ακούσουμε τον Γιάννη Συνοδεινό. Το Ιράκ θεωρεί ότι η κατάκτηση του Κουβέιτ από τα στρατεύματά του είναι γεγονός τετελεσμένο. Οι Ιρακινοί διπλωμάτες σε αραβικές πρωτεύουσες το τονίζουν με κάθε ευκαιρία που τους δίνεται στις συναντήσεις τους με ξένους δημοσιογράφους. Σήμερα η Βαγδάτη ανακοίνωσε επίσημα ότι το Ιράκ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τα δικαιώματά του στο Κουβέιτ, δίνοντας έτσι έμφαση στη σκληρή γραμμή που σκοπεύει να ακολουθήσει, ακόμα και αν αφήνει ελεύθερους τους ξένους ομήρους. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ντικ Τσένι, εξέφρασε σήμερα επιφυλάξεις για τις ελπίδες ειρήνης στον Περσικό κόλπο, παρά την απελευθέρωση ακόμα και Αμερικανών ομήρων. Όπως είπε, το Ιράκ εξακολουθεί να αναπτύσσει δυνάμεις στο Κουβέιτ και να κατασκευάζει οχυρωματικά έργα. Στο Παρίσι, Δυτικοευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας κάλεσαν το Ιράκ να επωφεληθεί από την τελευταία ευκαιρία για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στον Περσικό κόλπο και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Κουβέιτ. Περισσότεροι από 380 όμηροι, οι περισσότεροι Βρετανοί, απελευθερώθηκαν σήμερα μετά την απόφαση του Ιράκ να αφήσει ελεύθερους Δυτικούς και Ιάπωνες που κρατούνταν για να αποσωβηθεί ο κίνδυνος επίθεσης από την πολυεθνική δύναμη που σταθμεύει στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό κόλπο. Στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, James Baker και Edward Sevardnadze. Συζήτησαν λεπτομερώς την κρίση στον Περσικό κόλπο, καθώς και το προγραμματισμένο ταξίδι του κυρίου Baker στη Βαγδάτη για συνομιλίες με τον Ιρακινό πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν. Το Ισραήλ εγκατέλειψε ξαφνικά την έντονη ρητορική και απόψε ο Υπουργός Άμυνας Μωσέ Άρενς απέκλεισε ότι η χώρα του θα επιτεθεί πρώτη εναντίον του Ιράκ. Ο κύριος Άρενς είπε ότι είναι αυτονόητο πως σε περίπτωση επίθεσης των Ιρακινών το Ισραήλ θα απαντήσει σκληρά. Στα Ηνωμένα Έθνη, τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσουν για την κρίση στον Περσικό κόλπο πριν από το ταξίδι του κύριου Μπέικερ στη Βαγδάτη. Σήμερα ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον ότι ο πρόεδρος Μπους πολύ σύντομα θα ζητήσει από το Κογκρέσο 20 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για να καλυφθούν τα έξοδα των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Περσικό κόλπο. Η Δυτική Ευρώπη σαρώνεται από πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 20. Και όπως λένε μετεωρολόγοι, ακόμα δεν ήλθε η μεγαλύτερη βαρύ χειμωνιά. Χιόνια πέφτουν στις περισσότερες χώρες της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Στην Ισπανία, στη χώρα των Βάσκων και στα Πυρηναία η κατάσταση είναι τραγική. Βροχές πέφτουν και στη Νότια Ισπανία, στα παράλια της Μεσογείου. Στη Βρετανία οι χιονοπτώσεις προκάλεσαν χάος. Τα περισσότερα καταστήματα στην κεντρική Αγγλία δεν άνοιξαν σήμερα και όπως μετέδωσε το Associated Press, η Βρετανία δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει 48ωρο βαρύτητα των χιονοπτώσεων. Χιόνια έπεσαν στην Ελβετία και στην Ιταλία και όπως φαίνεται οι μόνοι ευχαριστημένοι ήταν οι αθλητές του χειμερινού σκι. Στη Νότια Γερμανία έγιναν περισσότερα από 1000 αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Τα ξένα πρακτορία μιλούν για χάος στους γερμανικούς δρόμους και μετεωρολόγοι προβλέπουν για αύριο Τρίτη νέα μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρός άνεμος, βροχή και χιόνια αναφέρθηκαν και στις ιταλικές ακτές της ιδιατρικής. Η στάθμη των νερών στη Βενετία ανέβηκε 1,5 μέτρο και πλημμύρισε η πλατεία του Αγίου Μάρκου. Οι Βενετσιάνοι λένε ότι ήταν οι χειρότερες πλημμύρες στην πόλη τους την τελευταία τριετία. Μεγάλες βροχοπτώσεις αναφέρθηκαν στη Ρώμη και χιόνια έπεσαν στο Βεζούβιο, κοντά στην Νάπολη. Πέρασουμε πάλι σε εσωτερικές ειδήσεις, ακόμα μερικές. Με 22,9% έτρεχε ο τιμάριθμος το Νοέμβριο, ενώ το Νοέμβριο του 89 με 14%. Στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 90 ο τιμάριθμος παρουσίασε αύξηση 20,7% και το Νοέμβριο αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 515 εκατομμύρια δραχμές. Το σύνολο των ιδιωτικών καταθέσεων στο τέλος του Αυγούστου ήταν 7,63 εκατομμύρια δραχμές. 1,95% ανέβηκε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Την μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι τραπεζικές μετοχές με 2,59%. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό συζητήθηκαν σήμερα κατά τη συνάντηση του Υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου Μίκη Θεοδωράκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Κουτοζάλ, στην Άγκυρα. Ο κύριος Θεοδωράκης, μετά τη συνάντηση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα μεταφέρει τις απόψεις του κύριου Ζάλ στον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στον οποίο και εναπόκειται η αξιολόγηση των απόψεων του Τούρκου Προέδρου.
τις προτάσεις της για την κρίση στον Περσικό και την πολιτική, οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης διαμόρφωσαν σήμερα οι ηγέτες των σοσιαλιστικών κομμάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στη διάσκεψή τους στη Μαδρίτη που οι εργασίες της ολοκληρώθηκαν απόψε. Να ακούσουμε την απεσταλμένη μας Ρούλα Καμπουριάνη. Οι εργασίες της Συνόδου των Σοσιαλιστών Ηγετών της ΕΟΚ έληξαν αργά το βράδυ με την υιοθέτηση δύο κειμένων. Το ένα αφορά στην κρίση στον κόλπο και ελάχιστα ικανοποίησε την ελληνική αντιπροσωπεία. Το άλλο αφορά τις θέσεις των σοσιαλιστών για την πολιτική, την οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης. Σε αυτό υιοθετούνται σχεδόν πλήρως οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Στη διακήρυξη για την κρίση στον κόλπο δεν περιελήφθησαν δύο λέξεις κλειδιά κατά την άποψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου. Οι λέξεις «ειρηνική επίλυση της κρίσης». Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δραστηριότητας, αφού βέβαια εξαντληθούν οι προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση της κρίσης. Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε επιμόνως να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο Κυπριακό. Στο κείμενο όμως που υιοθετήθηκε αναφέρεται απλώς ότι οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν την πρωτοβουλία για μια διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Ο κ. Παπανδρέου δεν άσκησε τελικώς βέτο. Πέτυχε ωστόσο να ενταχθεί το Κυπριακό κόμμα ΕΔΕΚ στη Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων ως συνδεδεμένο μέλος. Η ελληνική αντιπροσωπεία εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένη με το κείμενο για την πολιτική και νομισματική ένωση. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το απαραβίαστο των εξωτερικών συνόρων της κοινότητας δεν πέρασαν. Υιοθετήθηκαν όμως οι θέσεις του για αύξηση των ιδίων πόρων της κοινότητας, ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων και προώθηση της κοινωνικής συνοχής των χωρών μελών. Από τη Μαδρίτη, Ρούλα Καμπουριάνη για την ΕΤΕΝΑ. Πεντάμινη παράταση ζήτησε ο ειδικός ανακριτής του σκανδάλου Κοσκοτά, ο κ. Σπύρος Σπύρου, για τις ανακρίσεις της υπόθεσης που αφορούν τον κατηγορούμενο Παναγιώτη Ρουμελιώτη. Ο κ. Σπύρου είναι διατεθειμένος να προωθήσει την ανακριτική διαδικασία σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου μετά την επιστροφή του από τη Μαδρίτη. Θεωρείται πιθανό ο ειδικός ανακριτής να ζητήσει τη γνώμη των κατηγόρων βουλευτών για την πρόοδο της ανάκρισης του κ. Παπανδρέου την ερχόμενη Πέμπτη. Για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών εξάλλου, ο ανακριτής Νικόλαος Καβαλιέρος προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσει παράταση των ανακρίσεων που λήγουν τον Ιανουάριο. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Ιόν Ιλιέσκου και ο πρωθυπουργός Πέτρε Ρωμάν κάλεσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να επισκεφθούν επίσημα τη χώρα τους. Την πρόσκληση διαβίβασε σήμερα ο Ρουμάνος Υπουργός Εξωτερικών Αντριάν Ναστάζε, που βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά. Στη Ρουμανία, ο πρόεδρος Ιλιέσκου κάλεσε τους οδηγούς των φορτηγών και τους ηγέτες των συνδικάτων να μην απεργήσουν όπως σχεδιάζουν, γιατί θα δημιουργηθεί αφόρητη κατάσταση τώρα που πλησιάζει ο Παρίς χειμώνας. Άλλες ειδήσεις τώρα και κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, πάλι από το Γιάννη Συνόδυνο. Στη Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Σερβίας, ο κομμουνιστής πρόεδρος Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και το κυβερνητικό κόμμα κερδίζουν, όπως φαίνεται, στις πρώτες ελεύθερες εκλογές. Αλλά η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι έγινε καλπονοθία και ξένα πρακτορία μεταδίδουν ότι σε περίπτωση που ξεσπάσουν ταραχές, η Ιουγκοσλαβία θα βρεθεί πιο κοντά στην αποσύνθεση. Στην Πολωνία, ο νικητής των προεδρικών εκλογών, Λεχ Βαλέσα, δεν προλαβαίνει να δέχεται συγχαρητήρια τηλεγραφήματα. Από τους πρώτους που τον συγχάρηκαν ήταν ο Σοβιετικός πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο Λεχ Βαλέσα, αφού γιόρτασε την νίκη του με σαμπάνια, υποσχέθηκε στους συμπατριώτες του σκληρή δουλειά. Στη Βαρσοβία, οι αρχές απαγόρευσαν στον Στανισλά Σταμίνσκι, ηττημένο αντίπαλό του Βαλέσα, να εγκαταλείψει την Πολωνία. Ο Τιμίνσκι έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Βαλέσα και τον κάλεσε να μην διαπράξει σφάλματα. Οι αρχές κατηγορούν τον Τιμίνσκι ότι πρόσβαλε τον πρωθυπουργό Ταντέους Μαζοβιέτσκι. Στη Σοβιετική Ένωση, η Βουλή ψήφισε νόμο που εγγυάται την ανεξαρτησία των εργατικών συνδικάτων. Το πρακτορείο ΤΑΣ χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική. Στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΟΚ συμφώνησαν καταρχήν να αποσταλεί γενναία οικονομική βοήθεια προς τη Σοβιετική Ένωση. Στη Τσεχοσλοβακία, ο πρόεδρος Χάβελ ζήτησε από τη Βουλή να του δώσει περισσότερες εξουσίες. Όπως είπε ο κ. Χάβελ, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να εμποδίσει το διχασμό της χώρας. Ο κ. Χάβελ είπε ότι θα διατηρήσει αυτές τις εξουσίες το πολύ 18 μήνες, έως ότου δηλαδή εγκριθεί το νέο Σύνταγμα.
Στην Τσεχοσλοβακία προωθείται η αποκρατικοποίηση. Η γερμανική βιομηχανία αυτοκινήτων Volkswagen ανακοίνωσε πως θα αγοράζει το 25% της Honda, που είναι η μοναδική τσεχοσλοβακική βιομηχανία αυτοκινήτων. Οι Γερμανοί σε πρώτο στάδιο θα επενδύσουν 340 εκατομμύρια δολάρια. Στόχος τους το ποσό να φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τη Honda διεκδικούσε και η γαλλική Renault. Το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Columbia επιστρέφει στη γη μια μέρα νωρίτερα για να αποφύγει κακοκαιρία στο σημείο της προσγείωσης στην αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Στη διαστημική αυτή αποστολή εμφανίστηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Πιο πετυχημένη ήταν η τελευταία σοβιετική αποστολή στο διάστημα. Με το διαστημόπλιο Σογιούς ταξίδεψε και ένας Ιάπωνας, ο Τόγιοσίρο Ακιγιάμα, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στην πατρίδα του. Μετά από παραμονή 6 μερών στο διάστημα, το Σογιούς προσγειώθηκε στο Καζακστάν. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τοσίκη Καϊφού, δήλωσε ότι η κοινή διαστημική αποστολή ανοίγει νέους δρόμους στη συνεργασία της χώρας του με τη Σοβιετική Ένωση. Τα τελευταία νέα τώρα για τον καιρό του νέου 24ωρου. Θα έχουμε λοιπόν αρκετή συννεφιά με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την νοτιοανατολική Ελλάδα. Η θερμοκρασία τώρα θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά από 2 μέχρι 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη παιδινή πυρωτική Ελλάδα από 5 μέχρι 16 και στα νησιά από 8 μέχρι 17 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι γενικά νότιοι μέχρι 8 βοφόρ στο Ιόνιο, αλλά γρήγορα θα εξασθενήσουν εκεί, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα.